Είμαι η Δήμητρα Ιμανόλη, καθαρίστρια του Υπουργείου Οικονομικών, απολυμένη κι εγώ, όχι 2 μήνες πλέον, τους 3 μήνες κλείνουμε σήμερα και δεν θα το βάλουμε κάτω. Εμείς λοιπόν εδώ έξω από το Υπουργείο καθημερινά να φωνάζουμε για τη δουλειά μας. Να πω κάτι, δεν είμαστε ηλίθιες που μας περνάνε κάποιοι, καθαρίστριες είμαστε. Μας είπε παραδείγματος χάρη ο κύριος Μητσοτάκης προχθές στην εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου ότι να γίνουμε εργολάβοι για να πάρουμε τη δουλειά μας πίσω. Και θέλω να πω εγώ πόσο πια, τι μας περνάνε πια. Εμείς θα τα βάλουμε με αυτά τα μεγάλα μεγαθύρια που έχουν τόσα σχέσεις μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε εμείς με αυτά τα μεγαθύρια, άρα μας κοροϊδεύουν. Και το άλλο πια, το ανιστόρητο που μας είπε ο διευθυντής του Στουρνάρα, ότι εμείς απολυθήκαμε γιατί το κράτος έχει από εμάς όφελος 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή, άνθρωποι που ξέρουν από οικονομικά, μισή φορολογική υπόθεση. Αν αυτοί δεν ξέρουν και δεν θέλουν να χτυπηθούν με τα συμφέροντά τους, απολύουν και απολύουν 600 γυναίκες και την πετάνε στον δρόμο για να μην κλείσουν μισή φορολογική υπόθεση, τι να πω. Τι να πω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο και όσο χρειαστεί. Θα είμαστε εδώ γιατί αυτό θα το ανατρέψουμε. Εμείς στις θέσεις μας θα γυρίσουμε, αυτοί που θα φύγουν θα είναι αυτοί και θα φύγουν νύχτα και δεν θα ξέρουν από πού.